το πολύ δυσάρεστο, ένα θάνατο που συνέβη χθες. Έφυγε από τη ζωή ο Τόνι Άντωνη, συνάδελφος, το οποίο εγώ και η Έλληνα είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του. Εγώ τηλεοπτικά. Εγώ θεατρικά. Τι θυμάσαι, Έλληνα? Ήταν ένας άνθρωπος μες στο γέλιο, μες στην πλάκα. Ήταν χαρά πραγματικά να δουλεύεις μαζί με τον Τόνι. Να πούμε ότι δεν ήταν ηθοποιός, ότι τον γνώρισε ο Χάρη Κλίν σε ένα ψυχτήριο που δούλευε ο σερβιτόρος, ναι. Και αμέσως του έκανε αυτό το κλικ, τον πήρε μαζί του και μετά έγινε ο μεγάλος Τόνι Άντωνη, ο οποίος το όνομά του είναι Τόνις, ήταν Τόνις Κόνιαρης. Αντώνης και ο Χάρη Κλίν τον βάφτισε Τόνι Άντωνη. Κοίτα, και παρόλο που δεν είχε άνθρωποι, σχέση όμως με το θέατρο, είχε τέτοια αμεσότητα με το κοινό. Αυτό σχεδιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή από τους λίγους ανθρώπους του θεάτρου, ηθοποιούς, που έφευγαν με το κείμενο και έπαιζαν πολύ με τον κόσμο. Ίσως αυτή η ευκολία προερχόταν από το ότι δεν ήταν ηθοποιός, ξέρεις, δεν έχει σπουδάσει και ήθελε να μείνει κολλημένο σε αυτό. Και η επαφή που είχε με τον κόσμο από την προηγούμενη δουλειά του τον βοηθούσε να έχει αυτή την αμεσότητα. Ταλέντο. Ταλέντο και ένστικτο. Ξέρεις, είναι ένα περίεργο ένστικτο αυτό που σε οδηγεί να κάνεις πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν τα έχεις σπουδάσει, δεν είσαι γνώστης, αλλά παρόλα αυτά ο Τόνι είχε αυτή την αμεσότητα. Να πω, τα τελευταία χρόνια βασανιζόταν από την αρρώστια του καρκίνου, το πάλευε αξιοπρεπώς. Πολύ αντρίκια το πάλευε, ναι. Εγώ μεταφέρω αυτά που μου λέει ο Γιάννης Καπετάνιος, ο οποίος μίλαγε συχνά μαζί του, γιατί ήταν και πολλά χρόνια μαζί και πολύ πιο στενοί φίλοι. Και μας έλεγε στο θέατρο συνέχεια, μίλησα με τον Τόνι, γιατί ρωτάγαμε κι εμείς τι κάνει ο Τόνι, πώς είναι. Μίλησα, είναι καλύτερα, είναι χειρότερα, έχει πέσει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, ήταν κάτι αναπόφευκτο δυστυχώς. Κοίτα πόσο γελάνε με τα μάτια του, δηλαδή γελάει όλο του το πρόσωπο. Να προσθέσουμε επίσης ότι οι επιθυμίες ήταν δύο, ότι αντί για στεφάνια τα χρήματα να δοθούν στο σπίτι του ηθοποιού, και αυτό μαρτυρά την αγάπη που είχε μέχρι τελευταία στιγμή. Και επίσης γίνεται πολλής λόγος από χθες που μαθαίρθηκε η είδηση για το αν θα αποτεφρωθεί, όπως ήταν επίσης η επιθυμία του. Ο αδερφός του σε τηλεφωνική επικοινωνία είπε ότι ήθελε να είναι το τελευταίο του σπίτι στη Σκόπελο, και αμέσως μετά την ψαλμοδία που θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στο Εγάλεο στις 3:30, όπου οι φίλοι και συγγενείς θα του πούν το τελευταίο αντίο, αμέσως μετά ο ρόλος του να μεταφερθεί στη Σκόπελο. Ναι. Όπως ακριβώς δηλαδή το ήθελε και εκείνος. Σήμερα στις 3:30 στον Ιερό Ναό του Εσταυρωμένου στο Εγάλεο. Μάλιστα. Καλό ταξίδι στον Τόνι Άντωνη. Καλό ταξίδι να έχει. Ταξίδι, βέβαια. Ναι, δύσκολο. Συνεχίζουμε. Δύσκολο. Πήγα πριν από κάποιες μέρες και πήρα μια